Χαρακτηριστικό λοιπόν το μήνυμα του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Εμείς αυτά θα τα σχολιάσουμε με τον Κώστα Τζαρετζούλια που έχουμε εδώ μαζί μας. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Θέμη. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας και ο Θανάσης Σαμουλής, ο διευθυντής της εφημερίδας Μονή. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα. Κώστα, να ξεκινήσω με σένα. Ένα διάγγελμα του Αντώνη Σαμαρά με ουσιαστικά ελπιδοφόρο μήνυμα για το 2014, με έναν απολογισμό για το 2013, ένα εξαιρετικά δύσκολο 2013 και με μία έκφανση, την έκφανση της ενότητας, προκειμένου να προχωρήσουμε δυναμικά και στο 2014. Ένα διάγγελμα το οποίο εμπεριείχε και ειδήσεις, θα σου έλεγα εγώ, θα το δούμε και στην πορεία. Πρώτα απ' όλα, ο Πρωθυπουργός θέλησε να δώσει ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ένα μήνυμα ελπίδας και φυσικά ένα μήνυμα ενότητας προς τον ελληνικό λαό. Αυτός ήταν και ο στόχος από τα όσα ακούσαμε. Ο κ. Σαμαράς, όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε στο προηγούμενο διάστημα, στο τι έγινε, έδωσε μεγάλη βάση στο πλεόνασμα, το οποίο και χαρακτήρισε ως θεμέλιο ανεξαρτησίας για το κράτος μας. Από εκεί και ύστερα, για να μην μακρηγορούμε και πάλι, ήταν ιδιαίτερη και ξεχωριστή η αναφορά που ο κύριος Σαμαράς έκανε στις προσπάθειες των Ελλήνων πολιτών, των πολιτών οι οποίοι, η αλήθεια είναι, έχουν τραβήξει τα πάντινα για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα, στο σημείο 0, όπως ουσιαστικά το χαρακτήρισε το 2013, και πάμε για ένα έτος με προοπτικές ανάκαμψης. Θα σου πω ότι και με βάση και τα πρώτα στοιχεία που ακολούθησαν του διαγγέλματος του Πρωθυπουργού και μέσα από το διαδίκτυο και από γενικότερα την αίσθηση που αυτό άφησε, καθώς έγινε στις 6 ώρα το απόγευμα, το μεταδώσαμε εδώ ζωντανά στο δελτίο. Πρώτον, το κομμάτι που έχει να κάνει με την αποκατάσταση των αδικιών και την διόρθωση λαθών, όπως χαρακτηριστικά έχω σημειώσει και όλα, έχω σταχυλογίσει 5-6 πράγματα. Ένα πράγμα λοιπόν είναι αυτό, το 14 ξανά στις αγορές, ένα δεύτερο κομμάτι. Από εκεί και πέρα, τα δύσκολα πέρασαν, είναι ένα μήνυμα που στέλνει προς τους Έλληνες πολίτες, αλλά και στο εσωτερικό, θα μου επιτρέψεις να πω, και της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και το κυριότερο που, κατά την προσωπική μου άποψη, δίνει το σύνθημα για το τι θα ακολουθήσει. Υπεγράφει η πρώτη κλαδική σύμβαση μετά από αρκετά χρόνια και σίγουρα η πρώτη σε περίοδο μνημονίων, η οποία προβλέπει αύξηση μισθών. 1%, 1%. Η σημασία, το μήνυμα που στέλνει. Να σημειώσουμε που είναι στον τομέα του τουριστικού κλάδου, των επαγγελμάτων που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Και θα λέγει κανείς ότι σηματοδοτεί με την έναρξη της νέας χρονιάς το τι θα ακολουθήσει για έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης που είναι ο τουρισμός. Σημαντική επιτυχία και φυσικά επιτυχία και των ανθρώπων του τουριστικού κλάδου. Επειδή ξέρουμε πως ο Αντώνης Σαμαράς ακούει την κοινωνία και αυτή είναι η πραγματικότητα, πως βλέπει το τι γίνεται, αφουγκράζεται και νιώθει, θα έλεγε κανείς, το τι συμβαίνει, περιμένει και ο ίδιος με ελπίδα να υπάρξει βάσιμη προοπτική μέσα στο 2014. Καταρχήν από τους οικονομικούς δείκτες, Θανάση Τσαμούλη, και με γεγονός ότι το ελληνικό χρέος θα ανακηρυχθεί βιώσιμο και χωρίς μνημόνια. Η έξοδος από το μνημόνιο και οι επόμενες γιορτές, θα έλεγε κανείς, χωρίς την Τρόικα, είναι και ο βασικός στόχος που δίνουν ένα κρυφό χαμόγελο στους Έλληνες για αυτή την χρονιά. Και σε ελπίσουμε ότι θα είναι έτσι. Κοίταξε, αυτό είναι η βασική προσδοκία όλων μας. Κακά τα ψέματα, οι αντοχές έχουν εξαντληθεί. Δεν υπάρχει, υπάρχει ορατό της μηδέν που λέμε και αντοχές μηδέν πλέον. Μάλιστα και ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει το 2013 ως έτος μηδέν και το 2014 ως πρώτο έτος για την ανάκαμψη, όπως το είπε. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποιες προβλέψεις τις οποίες επιβεβαιώνουν και διεθνείς οργανισμοί και στη Wall Street Journal σήμερα υπάρχει τέτοια πρόβλεψη για χρονιά ανάκαμψης στην Ελλάδα το 2014. Εάν αυτό επιτευχθεί και εξασφαλιστούν ορισμένα ζητήματα ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας για να μπορέσει να αντέξει ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος από τα φορολογικά βάρη έχει αποσαθρωθεί τελείως, απορριθμιστεί, τότε πράγματι μπορεί να υπάρξει μια ελπίδα. Αυτό που θέλω να επισημάνω εγώ, Θέμη, είναι το εξής, ότι στο μήνυμα του Πρωθυπουργού υπάρχει μία σημαντική αναφορά στο θέμα της πολιτικής σταθερότητας. Αυτό για μένα είναι το βασικότερο, το ότι δηλαδή αυτοί που ήθελαν την Ελλάδα, την αναζητούν και οι πολίτες, έτσι. Ναι, αυτοί που ήθελαν την Ελλάδα
εκτός Ευρώπης κλπ. Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τα καλύτερα αισθήματα όπως έχουν αποδείξει τις τελευταίες δεκαετίες για την Ελλάδα, όλοι αυτοί προσπάθησαν να δημιουργήσουν προβλήματα. Πράγματι όμως το ότι αντέξαμε και υπάρχει μια πολιτική σταθερότητα σε μια περιοχή ιδιαίτερα ταραγμένη, βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Mm-hmm. Τώρα πήγαν τα σύννεφα προς τη γειτονική Τουρκία, η οποία υποτίθεται ότι ήταν μια χώρα με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, που βγήκε από τα μνημόνια, που έβγαλε, έδιωξε το Δουνουτού, που έκανε. Είδαμε λοιπόν και εκεί υπάρχουν τώρα ζητήματα σταθερότητας. Είδαμε τα τρομοκρατικά χτυπήματα στη Ρωσία. Βλέπουμε τι γίνεται σε ένα ταραγμένο κόσμο που ζούμε γενικότερα. Το ότι η Ελλάδα κατάφερε μέσα από μεγάλες θυσίες, όμως είναι η αλήθεια, mm-hmm. με απώλεια του εισοδήματος του 1 τέταρτο, με μια πρωτοφανή προσπάθεια προσαρμογής. Με μείωση μονάδων 20% του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια, έτσι, να μην το παραπάνω, αυτό. Παραπάνω. Mm-hmm. Λοιπόν, το ότι κατάφερε αυτές τις προσαρμογές, χωρίς βέβαια να λέμε ότι έχουν λείψει τα προβλήματα, έτσι. Οι προβλήματα ανακαλύπτουν συνεχώς. Mm-hmm. Και τα προβλήματα τα οποία έρχονται από το παρελθόν και είναι εφολιασμένα μέσα στο πολιτικό σύστημα, αναπόσπαστο κομμάτι του θα λέγαμε και λοιπά, της διαφθοράς, της καλατοκρατίας, κομματοκρατίας και όλα αυτά, τα οποία πρέπει να φύγουν όσο το δυνατόν συντομότερα, για να μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα θα είναι μια σύγχρονη χώρα με θεσμούς που θα τους σέβονται όλοι, που οι νόμοι θα ισχύουν για όλους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε μια άσπρη μέρα με σταθερά βήματα. Να από το δούμε πάντως αυτό, γιατί τώρα τελευταία πολλά συμβαίνουν και ο λαός έχει εξαγριωθεί, η αλήθεια είναι, με όλα αυτά που γίνονται. Γιατί ναι, μεν κάτι πάει να κινηθεί, αλλά... Είδαμε και σήμερα, είχαμε ένα ζήτημα, ένα τρομοκρατικό χτύπημα, έτσι, στο σπίτι του Γερμανού πρέσβη. Υπήρξε και αναφορά του Πρωθυπουργού θέμησε αυτό. Κάποιοι προσπαθούν να πλήξουν την πατρίδα, δεν θα τα καταφέρουν. Ήταν το χαρακτηριστικό του μήνυμα. Μισούν την χώρα όσοι προσπαθούν να την υπονομεύσουν. Χαρακτηριστικά. Η αλήθεια είναι ότι το 2014 έχει μια μοναδική ευκαιρία η Ελλάδα στο πρώτο εξάμηνο. Με ιδιαίτερα ευρωπαϊκή προεδρία. Έχοντας την ευρωπαϊκή προεδρία να αναπτύξει κάποιες δυνατότητες που δημιουργεί αυτή και ακριβώς η Προεδρία. Βεβαίως το βασικότερο που είναι τον Απρίλιο να έρθουν τα πράγματα έτσι όπως φαίνεται ότι είναι με το ζήτημα του πλεονάσματος, mm-hmm. να τακτοποιηθεί το ζήτημα του χρέους, να φύγει αυτή η ανασφάλεια. Θα πρέπει και αυτοί που είναι έξω από την Ελλάδα και οι οποίοι συνεχίζουν να καλλιεργούν κάποια σενάρια, ας πούμε, γύρω από το χρέος και από τις προοπτικές της Ελλάδος αβεβαιότητας, κάπου αλλού προφανώς στοχεύουν, mm-hmm. έχουν συμμάχους βεβαίως και εδώ στην Ελλάδα, θα πρέπει αυτά να διαλυθούν. Πρέπει να επανέλθει στην Ελλάδα η αυτοπεποίθηση και πρέπει οι κανόνες... Και πρέπει να υπάρχει και το αίσθημα της δικαιοσύνης. Και το λέω αυτό, και το αίσθημα της δικαιοσύνης... Το λέω με την έννοια ότι οι πολίτες έχουν υποβληθεί, θα λέγει κανείς, χωρίς να τους αξίζει, και σε ένα τόσο μεγάλο βαθμό, σε τεράστιες θυσίες. Και έχουν χάσει ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους και. Και δεν είναι άλλο αυτό, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι σήμερα στη Θεσσαλονίκη υπήρξε επιχειρηματίας ο οποίος στην ιδέα και μόνο τα συλλάβαναν για χρέη αυτοκτόνησε. Και βλέπουμε άλλους που βγαίνουν και δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Τον κύριο Λιάπη, ο οποίος ουσιαστικά... Γιατί καθημερινά υπάρχει ένα κυνήγι για όλους τους επιχειρηματίες, για όλους τους φορολογούμενους. Σε άλλους λέει θα πάρουν τα σπίτια, σε άλλους λέει θα γίνουν και τα σχέσεις, ο κύριος Θεοχάρης και εκεί η τεχνοκράτος του Υπουργείου. Και βλέπουμε άνθρωποι οι οποίοι στην ιδέα και μόνο αυτοκτονούν και άλλοι. Που έχουν την ευθύνη οι άνθρωποι με τη λογική ότι δεν αντέχουν άλλο. Πάνε στην Παραλουμπούρ. Θανάση. Η αλήθεια είναι, θα πρέπει να επισημάνουμε και ένα άλλο σημείο, ναι. ότι η Ελλάδα μεγαλούργησε τα περασμένα χρόνια στη διαφθορά. Ναι. Έφτασε στα κορυφαία σημεία και βεβαίως αυτό δεν είναι μια ασθένεια η οποία θεραπεύεται με ένα φάρμακο. Θέλει διαρκή προσπάθεια και θέλει η δικαιοσύνη να οπλιστεί έτσι θεσμικά ώστε να κάνει τη δουλειά της αυτονόητα. Τουλάχιστον οι πολίτες βλέπουν τον τελευταίο καιρό ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κυριολεκτικά αιματοκύλησαν, θα σου έλεγα τη φράση, τη χώρα οικονομικά με τις μίζες και τις διαφθορές κλπ. Έχουν αρχίσει σήμερα, ήδη βγήκαν εντάλματα για το ζήτημα των
των οπτικών συστημάτων κλπ. Υποτίθεται ότι όλοι οι Έλληνες πληρώναμε και πληρώναμε και πληρώναμε τι αγορές του αιώνα, τα θυμόμαστε όλα αυτά για τη δίθεν για την εθνική μας άμυνα. Δίθεν. Συμφωνώ. Από πάλι για την εθνική μας άμυνα και πληρώναμε τις μίζες σε όλο αυτό το σύστημα της διαφθοράς, το οποίο κυριολεκτικά διέλυσε τη χώρα και ηθικά. Εγώ πάντως στέκομαι περισσότερο στο ζήτημα της κοινωνίας, γιατί φαντάζομαι ότι το πρωτογενές πλεόνασμα είναι αριθμή, έχει απόδοση και έχει απόδοση στο γεγονός ότι δημιουργεί μια βιωσιμότητα όσον αφορά τα οικονομικά του προϋπολογισμού, και η πραγματικότητα ωστόσο έχει να κάνει με το πλεόνασμα της κοινωνίας. Το τι πρέπει να δώσει αυτό το λεγόμενο αριθμητικό πλεόνασμα προς την κοινωνία και το τι πρέπει να υπάρξει, το τι πρέπει να υπάρξει διόρθωση. Υπάρχει το περιθώριο, είπε ο Πρωθυπουργός, και μένει να δούμε πού θα είναι η διόρθωση. Πρέπει να υπάρξει αποκατάσταση αδικιών, γιατί έχουν πληγεί συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και έχουν πληγεί και ιδιαίτερα, θα λέει κανείς, Κώστα. Και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, Θέμη. Έχουμε πει και το έχουμε σημειώσει και εδώ από την εφημερίδα ότι πλέον το στίχημα, πέρα από το πρωτογενές πλεόνασμα στο κομμάτι της οικονομίας, το πες και εσύ, είναι το πλεόνασμα στην κοινωνία. Και θα λέγει κανείς ότι όλος ο κόσμος αυτό που κατατάσσει πρώτο δεν είναι καν η φτώχεια, δεν είναι καν το φαγητό, είναι το ζήτημα της ανεργίας. Είναι το μείζον ζήτημα πλέον στην κοινωνία μας, το ζήτημα της ανεργίας, το οποίο γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά, καλύτερα από όλους και ο Θανάσης, ότι όταν πιάσει τα όρια του, τότε τρέμει σε θέμα ολόκληρη η κοινωνία και τότε μπορούμε να έχουμε εξελίξεις τις οποίες ούτε φανταζόμαστε. Και δυστυχώς και οι προβλέψεις δεν είναι καλές και βλέπουμε και γύρω μας ότι τα πράγματα στο κομμάτι της ανεργίας δεν πάνε καλά, δεν το συζητάμε για τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι αυτοί και να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ας αλλούσουμε ότι θα ζήσουμε. Το ζήτημα αυτό, Θέμη, το αριθμητικό πλεόνασμα, ας μην γελιόμαστε και ας μην καλλιεργούμε προσδοκίες, πολύ μικρό θα είναι, πολύ μικρά θα είναι και τα αποτελέσματά του και αυτό που θα δει η κοινωνία. Το γεγονός ότι δεν θα χρειαστούμε τα νικά όμως. Αυτό το οποίο θέλω να σου πω εγώ, που είναι το βασικότερο, είναι ότι εφόσον τα πράγματα εξελιχθούν έτσι όπως διαβεβαιώνει ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του στα οικονομικά, είναι ότι πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους επαγγελματίες, να τονώσουν οι ίδιοι την απασχόληση και να αναπτύξουν δουλειές. Να τους και αυτό δώσει γίνεται μόνο με ρευστότητα. Αυτή την αυτοπεποίθηση την οποία θα τους δώσει τη ρευστότητα. Διαφορετικά, με τα προγράμματα αυτά κοινοφελούς εργασίας, με τις λεγόμενες επιταγές εργασίας, αυτές θα είναι επιταγές χωρίς αντίκρισμα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για τους δύο πάρα πολύ. Καλή σας. Να περάσουμε εμείς στα υπόλοιπα θέματα. Με Γολγοθά έμοιαζε σήμερα η εφορία για όλους τους πολίτες που έσπευσαν να πληρώσουν εγκαίρως. Η αναμονή ξεπερνούσε τη μία μισή ώρα και η αγανάκτηση ήταν εμφανή σε όλους. Τις υποχρεώσεις τους έσπευσαν από νωρίς το πρωί να ρυθμίσουν οι πολίτες. Η εφορία ήταν γεμάτη από κόσμο που έδινε μάχη κυριολεκτικά με το χρόνο για να λύσει τις υποθέσεις του. Να πληρώσουμε, κοπέλα μου, τέλη κυκλοφορίας, να πληρώσουμε τις ρυθμίσεις μας, κάπου να λιγά-λιγά να μαζευόμαστε, διότι είναι πολλά τα έξοδά μας, πάρα πολλά. Και δεν έχουμε να πληρώσουμε, δεν βγαίνουμε. Συντηρητικά ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ό,τι μπορούμε, γιατί αν δεν πληρώσουμε, θα μας πάρουν το κεραμίδι, το σπιτάκι μας. Διπλότυπο να βγάλω για το μηχανάκι. Τώρα βέβαια το καλά του λέω, ναι, μεταφορικά. Ένα διπλότυπο για το Υπουργείο Συγκοινωνιών, αλλά πρέπει να κάτσει 3 ώρες εδώ για να πληρώσει ένα διπλότυπο των 18 ευρώ. Έσχος τους. Πληρώσω ένα την εφορία, κάποιο δόση. Σε κάποια ρύθμιση που έχουν κάνει. Αυτή τη στιγμή, γιατί ίσως όλοι περιμένουμε να βρούμε χρήματα για να πληρώσουμε τα τέλη. Τακτοποιήσουμε κάτι εκκρεμότητες με την εφορία. Λάθος δικό μας από την αρχή και έτσι. Ό,τι και να υποστούμε, περαστικά μας. Η ταλαιπωρία μεγάλη, με το χρόνο αναμονής να ξεπερνά τη μια μισή ώρα. Οι φορολογούμενοι δήλωσαν αγανακτισμένοι, καθώς μπορεί οι Έλληνες να είναι της τελευταίας στιγμής, όμως και οι υπάλληλοι ήταν ελάχιστοι. Είμαι αγανακτισμένη. Γιατί μπορούσε να ήταν 6 υπάλληλοι εδώ, να εξυπηρετεί τον κόσμο, και είναι μόνο 3. Εδώ είμαι από τις 7 η ώρα από την Αγροτική Τράπεζα Πυραιός Μεσίνης. Και τι ώρα θα ξεμπλέξω δεν ξέρω. Από τις 7 η ώρα είμαι στην τράπεζα. Παραμένω, είμαστε 50 εκατονοματέοι και συνεχίζουμε αυτό το Γολγοθά. Αλλά εντάξει, πρέπει να είσαι ήρεμος. Τώρα τι έκανες. Εντάξει, ταλαιπωρία θα κάνουμε υπομονή. Έχει. Αλλά το ταμείο εξυπηρετεί. Στα άλλα γραφεία είναι το πρόβλημα. Μπάχαλο, να το πω έτσι. Τώρα τι γίνεται και πόση ώρα περιμένουμε δεν ξέρω. Η ίδια εικόνα και στις τράπεζες. Ο χρόνος αναμονής μεγάλος και η αγανάκτηση των φορολογουμένων αρκετή. Στις
τράπεζες ουρές δεν είχαν τέλος, είτε για εισπράξεις είτε για πληρωμές, ο χρόνος αναμονής ήταν μεγάλος. Μόνο εδώ πηγαίνετε πάνω στις τράπεζες μέσα να δείτε τι γίνεται. Χαμός, φασαρία πολύ, γίνεται ταλαιπωρία. Δύσκολα. Εσείς γιατί? Για τέλη κυκλοφορίας. Η ταλαιπωρία θα είναι μόνιμη για τον ελληνικό λαό, γιατί κάθεται και ανέχεται όλα αυτά που ανέχεται. Είναι όλα μπάχαλο. Γίνεται χαμός, δεν βλέπεις. Έχω ένα από τις 8 η ώρα και ακόμα τίποτα. Φορίες, δάνεια και τι άλλο, τέλη κυκλοφορίας. Λίγο πριν το 2013 μας αποχαιρετήσει, όλοι οι πολίτες έσπευσαν για να πληρωθούν ή να πληρώσουν. Τέλη κυκλοφορίας και φόροι ήταν από τους πιο συνηθισμένους λόγους που οι φορολογούμενοι έτρεχαν από το πρωί στις τράπεζες. Έχει μεγάλη ώρα. Έχει. Εγώ έχω να φανταστεί, έχω το 916 και ακόμα είναι στο 200-205. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αύριο πια θα γίνεται ακόμα πιο πολύ χαμός. Έτσι όπως έχουν φέρει τις επιχειρήσεις και τον κόσμο και δεν έχει χρήμα, πού να βρει ο επιχειρηματίας, ο μαγαζάτορας, ο επαγγελματίας το χρήμα να έρθει να πληρώσει το ΙΚΑ. Εγώ αυτή τη στιγμή κάθομαι εδώ να πληρώσω κάποια υποχρέωση. Έτσι. Από εκεί και πέρα, όταν δεν έχει χρήματα, τι θα κάνει, δεν θα στριμωχτεί. Η τράπεζα είναι μια εγγύηση που μπορούμε να κρατάμε τα χρήματά μας, να τα ανταλλάσσουμε. Αυτά. Η ταλαιπωρία του κόσμου πρέπει να υπάρχει. Κακώς υπάρχει. Τόσος πολλής. Ό,τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι. Ταλαιπωρία γιατί είναι τα σήματα, είναι πολλές δουλειές που θέλουν να κάνουν. Είχα έρθει και την Παρασκευή και δεν προλαβα. Και το πρωί έστειλε μια γυναίκα, έρθε πρωί-πρωί, μου κόψε ένα χορτάκι για μένα. Σε αυτό το κλίμα, να δούμε το άλλο σκηνικό τώρα στους δρόμους, όπου ήταν αυξημένη η κίνηση και όπως σημειώνεται και από την τροχιά, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς. Να περάσουμε να δούμε το ότι επισημαίνει ο διοικητής της τροχιάς Καλαμάτας, ο Ηλίας Αξιωτόπουλος. Και σήμερα ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στους δρόμους της Καλαμάτας. Τροχιάς, σε όλο το εθνικό δίκτυο θα περιπολούν αυτοκίνητα, μέσα στην πόλη της Καλαμάτας και όπου έχουμε δει ότι υπάρχει κίνηση αυξημένη και ανάσχεση της κυκλοφορίας, θα υπάρχουν ρυθμιστές τροχονόμοι μέσα στην πόλη της Καλαμάτας για τη διευκόλυνση των οδηγών. Με αυξημένα μέτρα και με συγκεκριμένες οδηγίες, η τροχιά της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας συνιστά προσοχή. Κυρίαρχας ό,τι έχει να κάνει στην κίνηση στο κέντρο, όπου τα διπλοπαρκαρίσματα είναι σύνηθες φαινόμενο. Η συμβουλή αυτή η οποία είναι, υπάρχει, δεν πρέπει να αφήνουμε τα αυτοκίνητά μας να τα στραπνεύουμε όπου ο καθένας θέλει. Διότι, εάν τα αφήνουμε πάνω στις στροφές ή διπλοπαρκάρουμε, δημιουργούν πρόβλημα στην κυκλοφορία και ανάσχεση της κυκλοφορίας. Και δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο, αυτό το χρονικό διάστημα, εφόσον έχει, αφού έχει ενισχυθεί και η υπηρεσία μου, έχω βγάλει διοικητές τροχονόμους, έτσι ώστε να επιβλέπουν περισσότερο τις σταθμεύσεις για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Λόγω των ημερών, το έχουμε σαν έθιμο να πίνουμε, αλλά πρέπει κάποιος από την παρέα, πριν ξεκινήσουμε για να πάμε να διασκεδάσουμε, να πούμε ότι ο ένας δεν πρέπει να πιει και αυτός να είναι οδηγός. Εάν έχουν πιει όλοι, ας αφήσουν το αυτοκίνητο εκεί που το έχουν σταθμεύσει, να πάρουν οποιοδήποτε άλλο μέσο να πάνε στον προορισμό τους. Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες με βάση και την αποκάλυψη της εφημερίδας Σημερινή τα όσα έγιναν και αφορούσαν το Παλαιοροβούνι. Σήμερα το ζήτημα των απορριμμάτων και όσο πλησιάζουν οι προθεσμίες επανήλθε. Σε συνέντευξη του Φίλιππος Μπάμης τόνισε πως ο Δήμος θα πάρει μέρος στην διαβούλευση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καταθέτοντας τις ενστάσεις του. Μέρος στην διαβούλευση για τη μελέτη της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο θα πάρει ο Δήμος Ιχαλίας, σημειώνοντας τις αντιρρήσεις του όσον αφορά την επιλογή της θέσης Καλλιρόη. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό για να δούμε την εικόνα από το Μέγαρο Μαξίμου, που γέμισε σήμερα με μεσσηνιακούς ήχους. Τα κάνατε έψαλαν στον Πρωθυπουργό, η Φιλαρμονική του Δήμου Πυλουνέστρος και η χορδία της περιοχής.
Καλή πρώτη χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι κάνει η Ελλάδα. Μας δώσατε πολύ Τώρα χρόνια πολλά. Φέραμε την αγωνική του Δήμου σας. Αλλά στην παραγράμματα σώμαμε πραγματικά η χαμό και άξιο τον Υπουργό μαθητή για μας τους κύριους. Εμείς το ξέρουμε, πως υπάρχουν και οι Έλληνες που του αρέσει να παλεύει. Υπόλοιπο, το χρόνια πολλά με την ίδια χρονιά με συνοδοξία και υγεία. Εγώ αγαπητέ πρόεδρε, θα μπει στον αγίο σχεδόν. Ο σύλλογος των πηγών της Αθήνας που βοήθησε στη διοργάνωση αυτής εκδήλωσης σε ένδειξη φιλίας και αγάπης προς το πρόσωπό σας, να το δείξουμε από εκεί. Σας προσφέρει αυτό το πίνακα που νομίζουμε ότι γεννάει κάποιες αναμνήσεις τουλάχιστον πολύ προσωπικές. Σας ευχόμαστε το 2014 υγεία, οικογενειακή ευτυχία, δύναμη και να οδηγήσετε την Ελλάδα όπως πιστεύουμε στον δρόμο της προόδου και της ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Αυτά λοιπόν έγιναν σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Να σε 100 εκατομμυρίων ευρώ για αγροτικές και εκτενοτροφικές επιχειρήσεις έρχεται με το 2014. Μικρομεσαίοι επαγγελματίες που επιθυμούν να ασχοληθούν με την μεταποίηση και την εμπορία στον πρωτογενή τομέα μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις με την ενίσχυση να φτάνει το 65%. Ποδαρικό. Με 100 εκατομμύρια ευρώ το 2014 κάνει επιχορήγηση για νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα που θέλουν να ασχοληθούν με τη μεταποίηση και την εμπορία αγροτικών προϊόντων, με τις αιτήσεις να ξεκινούν. Η ενίσχυση αγγίζει το 65% και αφορά την μεταποίηση των ακολούθων προϊόντων όπως σημειώνεται και στο έθνος. Γάλακτος, κρέατος, αυγών πουλερικών, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, ίνου, οπορκυπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών, αρωματικών φυτών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην εκκρεμεί εις βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης για παραβάσεις σε ομοειδείς δραστηριότητες, να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενίσχυσεις για την διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων, να τηρούν βιβλία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, να υποβάλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς κοινοτικούς πόρους, να υποβάλουν αυτόνομα και λειτουργικά επενδυτικά σχέδια με ολοκληρωμένο χαρακτήρα, να μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγιότητα και η οικονομική βιωσιμότητα, να περιγράφουν εκτενώς και με σαφήνεια τον τρόπο κάλυψης ιδίας συμμετοχής με ιδία κεφάλαιο ή με δανεισμό και να μην είναι υποίδρυς. Στις 10.000 ευρώ φαίνεται ότι κλειδώνει το όριο για τα λογιστικά βιβλία στους αγρότες. Όλα αυτά στο πλαίσιο των γενικότερων αλλαγών που έρχονται και έχουν να κάνουν με τα φορολογικά. Το αμέσως προσεχές διάστημα θα εκδοθεί η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Χάρη Θεοχάρη, η οποία θα ενεργοποιεί την διάταξη που ψηφίστηκε με τον πρόσφατο φορολογικό νόμο για την μηνιαία πλέον ηλεκτρονική υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών από περισσότερους από 1 εκατομμύριο επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Ειδικότερα όσοι επιχειρηματίες τηρούν διπλογραφικά βιβλία πρώην γάμα κατηγορίας θα πρέπει να υποβάλουν κάθε μήνα τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών, ενώ όσοι τηρούν απλογραφικά βιβλία εσόδων εξόδων ή πρώην β' κατηγορίας θα υποχρεούνται να υποβάλουν τις καταστάσεις προμηθευτών ανατρίμηνο. Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν αρχικά θα προβλέπεται μια μεταβατική περίοδος προσαρμογής 3 μηνών. Έτσι, όλοι οι υπόχρεοι θα κληθούν να υποβάλουν τον Απρίλιο ηλεκτρονικά τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών για τα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσαν και έλαβαν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2014. Από τον Μάιο και μετά,
Η υποβολή των καταστάσεων πελατών θα γίνεται ένα μήνα από όλους τους υπόχρεους, ενώ η υποβολή καταστάσεων προμηθευτών θα γίνεται ένα μήνα από όσους τηρούν τυπλογραφικά βιβλία και ένα τρίμηνο από όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία. Στις μηνιαίες ηλεκτρονικές καταστάσεις πελατών, οι υπόχρεοι θα δηλώνουν όλα τα τιμολόγια, καθώς και τα σύνολα των ποσών συναλλαγών που αναγράφουν οι αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που έχουν εκδώσει τον προηγούμενο μήνα. Με βάση τη νέα διάταξη του φορολογικού, θα δηλώνονται οι αξίες όλων των εκδοθέντων και ληφθέντων τιμολογιών ακόμα και από το πρώτο ευρώ. Τονίζεται ότι με το έως τώρα σύστημα η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων ήταν σε ετήσια βάση και αφορούσε το αμέσως προηγούμενο έτος. Ενώ τα φορολογικά στοιχεία που καταχώρονταν υποχρεωτικά ήταν μόνο τα τιμολόγια αξίας άνω των 300 ευρώ έκαστος. Υπενθυμίζεται ότι οι υποχρεωμένοι να τηρούν λογιστικά βιβλία από το 2014 είναι και όσοι αγρότες έχουν ακαθάριστα έσοδα άνω των 10.000 ευρώ. Όπως άλλωστε έχει παραναγγείλει και από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας. Πάντως, σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιο Τσαφτάρη, λιγότερο από το 50% των αγροτών θα χρειαστεί να τηρεί βιβλία εσόδων-εξόδων, σύμφωνα και με τα όσα ο ίδιος έχει δηλώσει και βάσει των όσων προκύπτουν από τα στοιχεία που υπάρχουν στο Υπουργείο. Παρά την αυξημένη κίνηση που παρατηρείται τις ημέρες αυτές στην αγορά, οι καταναλωτές προτιμούν για το τραπέζι τους μόνο τα απαραίτητα. Όπως χαρακτηριστικά τονίζουν, υπάρχει μια σειρά άλλων προτεραιοτήτων. Μόνο τα απαραίτητα. Μόνο τα απαραίτητα λοιπόν στο τραπέζι και για την πρωτοχρονιά. Οι καταναλωτές της Κυπαρισσίας προτιμούν να βγουν στα καταστήματα και να ψωνίσουν ότι είναι βασική ανάγκη. Τα απαραίτητα αγοράζει για τις μέρες αυτές. Είναι πιο δύσκολα από τα προηγούμενα χρόνια. Πολύ πιο δύσκολα. Γιατί... Πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί ο κόσμος έχει έρθει αδιέξοδο από την οικονομική δυσπραγία που έχει ο κόσμος. Αρκετά καλά θα έλεγα. Αρκετά καλά. Αν και η κρίση έχει χτυπήσει πάρα πολύ, βλέπω, την αγορά. Και τις οικογένειες γενικά. Η κρίση των τελευταίων ετών έχει παίξει έναν κομβικό ρόλο. Έχει μειώσει την καταναλωτική δαπάνη, έχει επηρεάσει την οικονομία αλλά και την ψυχολογία των πολιτών. Με χρόνια ταξί δεν ήταν έτσι τα πράγματα παλιά πριν 5 χρόνια 6. Ήταν καλύτερες μέρες και καλύτερες γιορτές έκανε ο κόσμος σε όλα αυτά τα πριν χρόνια της κρίσης. Δύσκολη. Μετά την κρίση έχουν δυσκολευτεί πολύ τα πράγματα. Πάρα πολύ. Χαράτσα, φόροι και όλα αυτά τα συναφή γύρω από την οικονομία. Να πάμε καλύτερα. Πρέπει, αν δεν κάνουν κάτι και αυτοί που μας διοικούν, τα πράγματα θα χειροτερεύσουν. Παρά τις δυσκολίες πάντως δεν λείπει η αισιοδοξία. Όλες οι οικογένειες περνάνε κρίση και υπάρχουν προβλήματα. Αισιοδοξία και εύχομαι ό,τι καλύτερο για όλους. Αυξημένη σήμερα η κίνηση στην Καλαμάτα με πολύ κόσμο να πλημμυρίζει την Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Όλοι απολαύσαν τα τελευταία τους ψώνια. Με άρωμα Μεσσηνίας επέλεξαν να γιορτάσουν την πρωτοχρονιά και τις ημέρες γενικότερα αυτές αρκετοί ντόπιοι αλλά και επισκέπτες. Με λένε Χριστίνα και εύχομαι πάντα υγεία και χαρές σε όλον τον κόσμο. Από νωρίς το πρωί δεκάδες επισκέπτες βγήκαν στα μαγαζιά για να αγοράσουν τα πολυπόθετα δώρα αλλά και να απολαύσουν γενικότερα μία βόλτα στην όμορφη στολισμένη Καλαμάτα. Εδώ είναι ωραία, έτσι όλοι που είναι ο κόσμος έξω, τα μαγαζιά. Δεν είμαι καλαματιανός, αλλά ναι, είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ναι, είναι πολύ ωραία. Εδώ η πλατεία που είναι στολισμένη. Πάρα πολύ ωραία. Μακάρι να ήταν κάθε μέρα έτσι. Ναι. Και στολισμένη. Μ' αρέσει πιο πολύ ότι οι άνθρωποι ότι ξεχνιούνται και βγαίνουν και λίγο έξω. Γιατί πιο πολύ δεν βγαίνουν. Το δέντρο στην πλατεία. Μ' αρέσει η όμορφη πλατεία που υπάρχει. Και άλλα πολλά πράγματα. Και αν γίνεται και περισσότερος κόσμος να υπάρχει. Η κεντρική πλατεία βουλιάζει κυριολεκτικά από κόσμο με τις ευχές φυσικά να είναι πολλές. Να είναι καλά όλος ο κόσμος, με τις οικογένειές του. Και εύχομαι από το νέο χρόνο να αλλάξουν πολλά πράγματα, να βάλουν και κάποια μυαλό, ας πούμε. Ο Άγιος Βασίλης να είναι ευτυχισμένος. Χρόνια πολλά, καλή με υγεία, ευτυχία και ό,τι καλύτερο. Χρόνια πολλά, υγεία. Υγεία, χαρά σε όλο τον κόσμο και να είμαστε όσο πιο καλύτερα γίνεται.
με λένε Βασίλη Τσακαλάκο και αυτή τη χρονιά θα ευχόμουν σε όλους να περνάνε ωραία. Θα περάσουμε τώρα στους νέους που πριν από λίγες ημέρες πήραν το πτυχίο τους. Εκείνο στο οποίο ελπίζουν τώρα είναι να εργαστούν στο αντικείμενό τους. Είναι νέοι και τυχεί σκληρά όλα αυτά τα χρόνια και τελικά σπούδασαν και πλέον ψάχνουν να εργαστούν πάνω στο αντικείμενό τους. Η αγωνία για το μέλλον είναι μεγάλη, αφού πλέον ελπίζουν να σταθούν γρήγορα μόνοι στα πόδια τους. Θα δούμε τώρα να κάνουμε μια προσπάθεια να βρούμε δουλειά, έτσι λίγο ψάξουμε και ελπίζουμε να καταφέρουμε έτσι μετά από προσπάθεια. Είναι δύσκολα τα πράγματα της άλλης, αλλά έχουμε ελπίδα. Είναι δύσκολα τώρα τα πράγματα, θα δούμε τι θα γίνει. Ελπίζω να γιώγει μόνοι μου για όλους μας να πάνε όλα καλά. Σίγουρα είναι δύσκολο να βρει ένας νέος απόφυτος του τμήματός μας δουλειά αυτή τη στιγμή. Η αγορά εργασίας δεν δίνει πολλές θέσεις και ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους σαν και εμάς, αλλά εδώ είμαστε για να το παλέψουμε, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται, να φύγει και η χώρα μας από αυτή την κατάσταση και να περάσουν οι επόμενες γενιές καλύτερα από τη δικιά μας γενιά. Ο φόβος όσο περνά ο καιρός κορυφώνεται, καθώς παρά το πτυχίο τους, η δουλειά για κάποιους μοιάζει άπιαστο όνειρο. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως δηλώνουν, δεν το βάζουν εύκολα κάτω και αρχικά θα ξεκινήσουν να αναζητούν κάτι πάνω στο αντικείμενό τους. Έχω μια ασκρεμμένη αισιοδοξία. Σαν τώρα θέλω να πιστεύω ότι. Νομίζω ότι είναι αυτό που έρχεται στο μυαλό του καθένα, το πρώτο πράγμα. Το πιο σημαντικό. Το βασικότερο για μένα είναι ότι έχουν πάρει πτυχίο. Τώρα από εκεί πέρα ελπίζω να βρούμε δουλειά εκεί που θέλουμε και όχι κάπου διαφορετικά. Βασικά είναι να βρούμε κάπου σε ένα τομέα που μας ενδιαφέρει. Είμαι από τους τυχερούς που αυτή τη στιγμή εργάζομαι πάνω στο αντικείμενό μου. Αυτά δεν μπορώ να. Τουλάχιστον εργάζομαι πάνω στο αντικείμενό μου. Έμπρακτη στήριξη στην Φιλαρμονική της Μεσσίνης δίνει ο Δήμος της περιοχής. Άλλωστε, εκτός από την αναβάθμιση του εξοπλισμού που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, η Φιλαρμονική σύντομα θα αποκτήσει και τη δική της στέγη. Το ενδιαφέρον της Δημοτικής Αρχής Μεσσίνης για την Φιλαρμονική της περιοχής είναι έμπρακτο και αποδεικνύεται από τις κινήσεις οι οποίες γίνονται. Τόσο για την εγκατάσταση σε νέο ιδιόκτητο κτίριο, όσο και για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και των στολών τους. Θέλω να υπογραμμίσω ότι η Δημοτική Αρχή έχει βάλει τη Φιλαρμονική πολύ ψηλά. Πολύ σύντομα θα έχει το δικό της κτίριο σε δικό μας οικόπεδο, δωρεάν και το οικόπεδο και από κληροδότημα τα χρήματα. Από εκεί και πέρα, παραρτήματα ήδη έχουν δημιουργηθεί δύο στις δημοτικές ενότητες. Προχωρούμε και με όλες τις υπόλοιπες. Έχουμε εντάξει και το πρόγραμμα για την ενίσχυση με όργανα και με στολές στην Φιλαρμονική στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 240.000 ευρώ και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Χαιρόμαστε που έχουμε έναν άξιο δάσκαλο που έχει συντονίσει τα πράγματα και κάνει τα παιδιά να αγαπάνε τη μουσική. Ήδη επισκέφθηκε η Φιλαρμονική όλα τα σχολεία της Μεσσίνης, θα επισκεφθεί και τα υπόλοιπα σχολεία του Δήμου Μεσσίνης, ώστε να πιστούν τα νέα παιδιά ότι αξίζει τον κόπο να μάθουν μουσική μέσω της μπάντας της Φιλαρμονικής, κάτι το οποίο θα τους δώσει και περισσότερα εφόδια για το μέλλον τους. Ξεκινούν στις 2 Ιανουαρίου οι παραστάσεις πειραματικής σκηνής Καλαμάτας. Αυτή τη φορά το δραστήριο σχήμα της πόλης αναβάζει το έργο Σκρούτζ. Όταν στα μάτια μου φανείς, παίρνεις το φως τη νέα μέρα, σαν κρίνο κι άστρο της αυγής, σαν οπτασία του εφέρα. Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας παρουσιάζει φέτος τα Χριστούγεννα ένα έργο πολύ γνωστό σε όλους, το Σκρούτζ του Κάρολ Ντίκενς. Ένα έργο που βασίζεται στο έργο που έχει γράψει ο Κάρολ Ντίκενς, τη Χριστουγεννιάτικη Ιστορία ή Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα. Αυτό είναι σε διασκευή θεατρική του Νίκου του Δροσάκη και του Γιώργου του Πασάκου, ο οποίος Πασάκος έχει κάνει και την σκηνοθεσία και τη χορογραφία. Εδώ θα δείτε μια μικρή ομάδα από όλα τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι πάνω από 40, και μια μικρή ομάδα και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μας. Λείπουν και συντελεστές λόγω των ημερών, έχουν πάει να γιορτάσουν. Η παράσταση ξεκινάει στις 2 Ιανουαρίου, την Πέμπτη,
Θα συνεχιστεί μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου, τη Δευτέρα δηλαδή, κάθε μέρα 8 η ώρα το βράδυ στο προβλεπτικό κέντρο. Και βέβαια Σάββατο και Κυριακή θα υπάρχουν διπλές παραστάσεις, 12 το μεσημέρι και 8 το βράδυ. Η ιστορία είναι η γνωστή ενός γέρου, ιδιότροπου, στριμμένου, φιλάργυρου, που έχει βάλει στόχο στη ζωή του να μαζεύει χρήματα. Βέβαια, έρχεται το δίλημα και λέμε, αρκούν τα χρήματα για να είσαι ευτυχισμένος, χαρούμενος και να νιώσεις εσωτερική γαλήνη? Όχι, δεν αρκούν. Οπότε, την παραμονή των Χριστουγέννων, έρχεται ο συνέτερός του παλιός, ο Μάρλεϊ, θα τον δείτε στο πλάνο, και του λέει θα σε επισηφθούν τρία πνεύματα. Το πνεύμα των Χριστουγέννων από το παρελθόν, το πνεύμα των Χριστουγέννων από το παρόν και το πνεύμα των Χριστουγέννων από το μέλλον. Τώρα, επειδή είναι γνωστή η ιστορία, σίγουρα θα τον ταράξουν όλα αυτά τα πνεύματα και στο τέλος βέβαια θα αλλάξει χαρακτήρα, θα γεμίσει αγάπη, γιατί δεν τον νοιάζει κανένας άλλος παρά μόνο ο εαυτός του, έχει χάσει την αγαπημένη του, έχει χάσει τους φίλους του, δεν νοιάζεται για κανέναν, ούτε για συγγενείς του, για φίλους. Και στο τέλος βέβαια θα συνέλθει, θα επανέλθει, ένα μήνυμα που περνάει σε όλους εμάς, ότι επιτέλους το Σκρούτζ που κρύβουμε καμιά φορά μέσα μας πρέπει να τον εξαφανίσουμε και να νοιαστούμε και λίγο για τους διπλανούς μας, για τους φίλους μας, για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και να γίνουμε πιο δημιουργικοί, πιο καλοί, πιο καλόκαρδοι και πιο ευαίσθητοι. Θετικός είναι ο απολογισμός για το 2013 παρά τις όποιες δυσκολίες για το Σύλλογο Τριτέχνων. Να σημειώσουμε πάντως ότι το 10% των οικογενειών αυτών, όπως τονίστηκε και σήμερα στη συνέντευξη τύπου, έχει όλα τα μέλη του άνεργα. Η ενεργία για τις οικογένειες είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το 10% των τρίτεκνων οικογενειών αντιμετωπίζει ένα τέτοιο ζήτημα. Το 2013 για τα μέλη του συλλόγου μας, για τις πολυμελείς οικογένειες, ήταν μια χρονιά δραματική, μια χρονιά ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς πολλές οικογένειες βρέθηκαν σε πάρα πολύ δύσκολο σημείο, καθώς το ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης πλέον δεν υπάρχει για 300 περίπου οικογένειες τρίτεκνες. Αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα βιοπορισμού και ακριβώς σε αυτό το κομμάτι προσπαθήσαμε και εμείς και δώσαμε το κύριο βάρος της προσπάθειάς μας. Σε στατιστικά στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, περίπου το 10% των οικογενειών, δηλαδή περίπου στο νομό 160 με 180 οικογένειες, δεν εργάζεται κανένας. Έχουμε λοιπόν 0 οικογενειακό εισόδημα. Επίσης, στο 50% των οικογενειών που έχουν μεγάλα παιδιά, δεν εργάζεται κανένα από τα μέλη και έχουμε μόνο έναν εργαζόμενο. Φανταστείτε δηλαδή μια οικογένεια με 5 ανθρώπους και να έχουν εισόδημα στο σπίτι γύρω στα 700 με 800 ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση, είναι πάρα πολύ δύσκολη, το γνωρίζουμε, το γνωρίζουν άλλωστε και όλοι οι υπόλοιποι φορείς. Ο απολογισμός του Σύλλογου Τριτέχνων βγήκε με θετικό το πρόσημο, καθώς οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν το δύσκολο 2013 ήταν αρκετές. Δικά μας. Για μας κομβικό σημείο και ένα σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ δυσάρεστο είναι οι γεννήσεις. Πρέπει να το αναφέρουμε χαρακτηριστικά, έχουν μειωθεί. Αγαπητοί φίλοι, γεννήσεις σε όλο τον νομό Μεσσηνίας. Έτσι λοιπόν, με τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε σε σχέση με το 2009, οι γεννήσεις έχουν μειωθεί περί το 35%, ένα μεγάλο νούμερο. Και αυτό βέβαια το καταλαβαίνουμε, είναι αυτονόητο. Μετά την κρίση, πολύ λιγότεροι άνθρωποι παντρεύονται και πάρα πολύ λιγότεροι άνθρωποι κάνουν παιδιά. Σε εμάς, δε στο σύλλογο που πριν από 2-3 χρόνια χτύπαγε συνέχεια το τηλέφωνο από νέες μητέρες που ήθελαν να συμμετέχουν στις δράσεις μας και να εγγραφούν ως νέες τρίτεκνες μητέρες, πλέον έχει σταματήσει το τηλέφωνο να χτυπάει για αυτό το θέμα και χτυπάει μόνο για να ζητήσουν τρόφιμα, για να ζητήσουν υποστήριξη. Αναφορά φυσικά έγινε και στο ημερολόγιο των τριτέκνων που βγήκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Για τέταρτη χρονιά από την αρχή αυτού του συλλόγου, που είναι ένας πολύ ισχυρός και πολύ δυνατός σύλλογος στο νομό Μεσσηνίας, διότι παράγει έργο, πραγματικό έργο, με αλληλεγγύη και διευκολύνει πάρα πολλούς ανθρώπους σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Από την πρώτη χρονιά λοιπόν της λειτουργίας του Συλλόγου συνεργαστήκαμε και φέτος είναι το τέταρτο ημερολόγιο. Την πρώτη χρονιά είχαμε, όπως θυμάστε, με το ατοπία του νομού μας, τη δεύτερη με τις διατροφικές συνήθειες της Μεσσηνίας, την τρίτη με τα βότανα και τα αγριολούλουδα που έχουμε στον τόπο μας. Και φέτος η αρχική ιδέα ήταν να ξεκινήσουμε μία φωτογράφηση με τους Βυζαντινούς ναούς της Μεσσηνίας.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Βέστα Πούλους. Όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.